Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Όσο διαρκούσε το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Φίλη, με ενημέρωσαν ότι υπάρχει τηλεγράφημα του Associated Press, σύμφωνα με το οποίο η λιβική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το ότι χτύπησε το πλοίο. Θα δώσει και αποζημίωση, μήπως. Δεν το ξέρω. Μπορώ να πω. Εγώ μίλησα με τον κύριο Βενιζέλο. Επίσης, μου λένε ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε ποια είναι η πλειοκτήτρια εταιρεία. Δεν έλεγε το όνομα. Μίλησα με τον κύριο Βενιζέλο που είναι υπουργό των Εξωτερικών και τον ρώτησα, του είπα ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση εδώ. Μου είπε ότι αυτό που είπατε, ότι ζήτησε συγγνώμη, διότι οι Λίβοι πίστευαν ότι αυτό το πλοίο μεταφέρει τζιχαντιστές. Ήταν ένα πλοίο το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο 2 χρόνια τώρα. Επομένως δεν είχε να κάνει με το. Όχι με λαθρεμπόριο. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, τουλάχιστον στη συζήτηση αυτή. Πίστεψαν ότι έχει μέσα τζιχαντιστές, το βομβάρδισαν για αυτό το λόγο και ζήτησαν συγγνώμη. Το πλοίο κάνει διαδρομή ρουτίνας. Μεταφέρει καύσιμα δηλαδή εδώ και 2 χρόνια με διαδρομή ρουτίνας. Και υπάρχει και αναφορά στην πλειοκτήρια εταιρεία. Συνεπώς υπάρχει ένα ζήτημα συζήτησης εδώ. Και εγώ θα μπορούσα να πω στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να μου πει. Γιατί έχουμε ψηφίσει στη Βουλή να μπει σύστημα GPS στα πλοία για να εντοπίζεται η θέση του πλοίου και ακόμα δεν έχει μπει. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά όχι να μπερδεύουμε το ρεπορτάζ με την πολιτική και σε τόσο κρίσιμες στιγμές να απευθύνουμε μομφές που άλλος που δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Είναι του κυρίου Μελισσανίδη η εταιρεία, απαντήστε μου. Αν δεν κάνετε. Κύριε Λοβέρδο, το ξέρει ο κύριο Βενιζέλος. Δεν το ξέρω. Το όνομα Μελισσανίδη δεν το λέτε, τι φοβάστε. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πέστε λοιπόν, τι σα είπε ο κύριο Βενιζέλος. Ο κύριο Βενιζέλος, σα το είπε. Έχω κανένα πρόβλημα. Τον ρωτήσατε τον κύριο Βενιζέλος. Καταρχά, το είπε το όνομα. Μιλάμε για ένα θέμα που θέτετε μόνο εσεί. Εσεί λέω τον ρωτήσατε. Μόνο εσεί το θέτετε. Μίλησατε τηλεφωνικά μόλι τώρα, δεν είπατε. Είπατε αυτή η εταιρεία που λέτε είναι συμφερόντων του κυρίου Μελισσανίδη ή κάποιο άλλο Έλληνα. Που λέτε, ούτε καν τον γνωρίζω. Βάζετε ένα θέμα από το παράθυρο. Από το παράθυρο. Και μας κάνετε μετά και τον τιμητή. Το σύστημα προστασία τη διαφορά. Όχι, κύριε Βελοβέντο. Γιατί μιλάτε με άνθρωπο θέμα που δεν το συγκεκριμένο ιδιωτικό ούτε καν τον ξέρει. Είναι το σύστημα το κυβερνητικό προστασία τη διαφορά. Το σύστημα των πρωθυπουργικών. Το σύστημα που πέρασε το καλοκαίρι στην τροπολογία στη Βουλή. Συγγνώμη, χάριζε πρόστιμα για το ανθρωπόριο καυσίμων. Λεφτά που θα τα βρούμε. Να που θα βρούμε τα λεφτά λοιπόν. Μπροστά μα τα έχουμε. Καταχαρίζετε. Είστε κύριοι Κάσ. Καλό είναι να κρατήσουμε βεβαίως. Έχουμε δύο νεκρούς, έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο. Δύο εργαζόμενους. Και δεν υπάρχει ευαισθησία να πείτε ποιο είναι ο εργολάβος, ποιο είναι ο εφοπλιστής. Επειδή είστε κύριοι Κάσ, του λεφτά υπάρχουν. Πρέπει και εύκολα τα βρήκατε και απόψε. Δεν πρέπει τα βρήκαμε, να διαχωρίσετε. Ποιο τα κρύβει, κύριε. Υπάρχουν εσεί τα υπαλληλικά. Όχι, πρέπει να διαχωρίσετε το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, γιατί η πολιτική είναι εδώ, κύριο Λαφαζάνη. Εσεί είστε δημοσιογράφο. Και εδώ όχι εμείς. Υπάρχουν ένα νεκρό. Ένα νεκρό Έλληνα. Το όνομα Μελισσανίδη στο επιβεβαιώνει. Ένα νεκρό Έλληνα. Ένα νεκρό Ρουμάνο. Και αφού πρόκειται για ατύχημα για το οποίο οι Λίβοι ζήτησαν συγγνώμη, α βρούμε χρόνο να σκεφτούμε του νεκρού. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, το όνομα Μελισσανίδη το επιβεβαιώνει ο κ. Βενιζέλος. Εσείς το ρωτήσατε. Το όνομα της εσείς το ρωτήσατε. Μου είπε ότι το όνομα της εταιρείας το αναφέρει. Εσείς ρωτήσατε ποιος είναι η εταιρεία. Το αναφέρει, ρε παιδάκι μου, τι άλλο να σου πω τώρα. Το όνομα του λέει, κ. Μελισσανίδη, ξαναλέω. Λέει το όνομα της εταιρείας. Του πρωθυπουργικού φίλου. Πήρε το προπό. Εσείς βάζετε τώρα ένα σκάνδαλο που δεν υπάρχει για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία. Για ακόμα. Λέω το λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο. Πάμε στον κ. Χαϊκάλη. Δεν έχω κ. Χαϊκάλη. Αυτό λέω. Πιάστε το. Συγγνώμη, είναι ελαφρέμπορο ο κ. Μελισσανίδη. Τι είναι αυτά που λέτε. Ευθέω, κ. Μελισσανίδη έχει καταδικαστεί όπω ξέρετε. Είναι ελαφρέμπορο. Επαναλαμβάνω. Να δώσω ένα χαρτιά εδώ γιατί δεν τον υπερασπίζομαι καθόλου. Ούτε καν τον ξέρω. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά τη συζήτηση αυτή δεν την καταλαβαίνω. Να πάμε στον κ. Χαϊκάλη. Κύριε Χαϊκάλη, να έχω μια. Επειδή γίνεται εμφύλιο, γίνεται χαμό, πυροβολάνε όλοι, βομβαρδίζουν όλοι. Και σε ένα πλοίο που κάνει ταξίδι ρουτίνα που λέει ο κ. Λοβέρδο του πυροβολήσανε. Ακόμα χειρότερα, ο κ. Δεν λέει τα λέει αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Παρακαλώ. Θα παρακαλέσω θερμά, κύριε Φίλη. Η προστασία αυτών των κυκλωμάτων η χώρα μου προ Θεού. Ότι είναι αυτή η χώρα μου, δεν είναι αυτή η χώρα μου. Αυτό θα ανταλλάξω στη χώρα μου. Για την κριτική. Όχι την προστασία τη διαφθορά στην χώρα μου και τη διαπλοκή. Για σταματήστε λίγο. Για το σύστημα GPS που δεν είχε τοποθετηθεί. Εγώ συμμετέχω στην κριτική. Συμμετέχω στην κριτική. Πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Παρακαλώ. Και μην κάνει κακέ παρέε. Ακούστε, εγώ έτσι εκπομπή δεν κάνω. Σας παρακαλώ πολύ. Δίνουμε το λόγο, μιλάει κάποιος, απαντάει κάποιος άλλος. 10 μαζί, σας παρακαλώ όχι. Ελάτε κύριε Χαϊκάλη, έχετε το λόγο. Τη Λιβύη. Εγώ προτείνω να μην ξανασώσουμε τη Λιβύη. Να μην σώσουμε τη Λιβύη, συμφωνώ μαζί σας. Άλλη φορά. Άλλη φορά. Ναι, να μην σώσουμε τη Λιβύη και να έρθουμε να σώσουμε λίγο την Ελλάδα. Και να δούμε κύριε Χατζηνικολάου κάποια πράγματα γιατί
έχουμε χάσει περίπου νομίζω την μπάλα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Και λέω την μπάλα με την έννοια ότι έχουμε ορίσει ως επίκεντρο και σε αυτή τη συζήτηση και σε άλλες συζητήσεις, επίκεντρο είναι το χρήμα, είναι το οικονομικό. Έχουμε ξεχάσει τον παράγοντα άνθρωπο. Και αυτό για μένα είναι πιο σημαντικός από το χρήμα. Και αυτός ο τόπος πάντοτε δεν ζούσε και λειτουργούσε χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα. Αλλά πέρασε μέσα από πυρούς και από διαπειράς και σιδήρου, μέσα από αξίες και ιστορικές μνήμες. Και αυτές τις έχουμε βάλει νομίζω πολύ στο πλάι και τις έχουμε προσπεράσει. Πρέπει εδώ όλοι εμείς που υποτίθεται ότι ανήκουμε σε ένα πολιτικό σύστημα να πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Δεν είμαστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές μας, αλλά είμαστε και οφειλέτες απέναντι σε πολίτες που μας έχουν εκλέξει ή θα μας εκλέξουν σε επόμενες εκλογές για να υπηρετούμε τα συμφέροντα αυτού του τόπου. Και αυτό το έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα. Συζητάμε συνέχεια πού θα βρουν τα λεφτά. Και πού θα είναι τα λεφτά και τι θα γίνει με τα λεφτά. Υπάρχει και μία άλλη ερώτηση. Πού θα βρει ο κόσμος λεφτά για να πληρώσει, για να πάμε στους δανειστές. Να πληρώσουμε τα χρέη μας, τα οποιαδήποτε χρέη. Τα οποία χρέη αυτά δεν κοιτάξαμε ποτέ, επειδή πέσαμε σε μια δίνη, να δούμε πώς προήλθε αυτή η δίνη. Δεν κάναμε καμία ενέργεια. Απλώς αποδεχθήκαμε. Επειδή μίλησατε για διατυπώσεις, έχω λοιπόν να πω ότι η διατύπωση είναι και ότι έχουμε ένα χρέος. Το πώς δημιουργήθηκε δεν το άγγιξε κανένας. Δεν το έχουμε βάλει ποτέ σε ένα τραπέζι συζήτησης. Δεν έγινε καμία εξεταστική ποτέ για να δούμε πραγματικά ποιοι έχουν ευθύνη για το πώς πήγαμε σε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε λοιπόν να υπηρετήσουμε ένα δημόσιο έλλειμμα, αλλά πρέπει να δούμε και ένα έλλειμμα σε άλλα πράγματα. Σε έλλειμμα τεχνολογίας και έρευνας, σε έλλειμμα παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε ένα έλλειμμα παιδείας, σε ένα έλλειμμα υγείας, γενικότερα στα ελλείμματα που γενικά βιώνουν τον τόπο και σε βασικές αρχές τις οποίες έχουμε παραμελήσει. Και για μένα πολιτική, επειδή είμαστε εδώ σαν πολιτική και πρέπει να παράγουμε πολιτική, πολιτική είναι η ιεράρχηση αναγκών. Και αυτή την ιεράρχηση αναγκών, τα κριτήρια που θα ορίσουν την ιεράρχηση αυτή, καθώς και να υιοθετήσει. Πάντως ούτε το δικό σας κόμμα έχει βοηθήσει ιδιαίτερα αυτή την συζήτηση ουσίας για την οποία κάνετε μιλάτε πάρα σήμερα. Πολύ λάθος. Διότι το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, μάλιστα, πρωταγωνιστείτε μονίμως σε καταγγελίες για χρηματισμούς, για σκευωρίες στο παρασκήνιο κλπ. Και ναι, έχετε εκτρέψει την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Εμείς έχουμε εκτρέψει κάνουμε αστυνομικές συζητήσεις αντί να κάνουμε πολιτικές. Εγώ λοιπόν χαίρομαι που το λέτε, βεβαίως. Και χαίρομαι που μου δίνετε δυνατότητα να αναφέρω ότι μια και έληξε η απεργία των δικηγόρων, περιμένω τη μήνυση του κυρίου Πρωθυπουργού στο άτομό μου για να βγουν όλα στη φόρα και να αποκατασταθεί δικαιοσύνη για να δούμε τελικά αν είναι σενάριο, αστυνομικές ιστορίες ή είναι πια πραγματικότητα. Για να δούμε λοιπόν μετά την ακολουθία των μηνύσεων οι οποίοι θα πάνε στις δικαστικές αρχές, δεν θα μείνει έτσι η ιστορία. Εάν νομίζετε ότι είναι ένα παιχνιδάκι αστυνομική ιστορία, όπως το είπατε. Τίποτα. Όχι, απλώς το αναφέρω. Μια και μου δώσετε κάνω αυτή την παρένθεση. Εγώ είδα έναν σύμβουλο του Καμένου να προσπαθεί να χρηματίσει αυτά, ένα βουλευτή. Ναι. Αυτό είδα. Εγώ μιλάμε ότι έκανα μια καταγγελία γιατί πίστευα ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή του άρθρου 60 του συντάγματος. Ότι πάμε να μου στερήσει εμένα το δικαίωμα της ελεύθερης γνώμης με απόπειρα δωροδοκίας. Ή στη συνέχεια που ήταν και το ζητούμενο, ο εκβιασμός απέναντι στον πρόεδρο του κινήματος και στους βουλευτές, για να τον έχουμε στο χέρι, γι' αυτό έγινε και η καταγραφή, γιατί εγώ είχα ένα τρόπο να το κάνω, μια λογική. Ότι το έκανα γιατί έπρεπε να υποστηρίξω το δικαίωμά μου ως βουλευτής. Αυτός γιατί το έγραφε. Για να εκβιάσει το βουλευτή για να πει ότι είναι ο Χαϊκάλης Αργυρόνητος. Πότε θα παρουσιάζει αυτό το γεγονός. Προσπερνάω αυτό και πάμε στο διατάφτα. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτε, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν καλές και κακές παρακολουθήσεις. Κύριε, ακούστε, δεν θα πούμε σε αυτό, θα απαντήσω όμως σε κάτι. Εντάξει. Επειδή θα υπάρξουν και μηνύσεις στους δικαστικούς για παράβαση καθήκοντος και κατάκριση εξουσίας. Το υλικό αυτό, επειδή είναι απόφαση Αρείου Πάγου και απόφαση ολομένης και του ποινικού κώδικα το 177, είναι ότι είναι νόμιμο το υλικό και εφόσον ήταν νόμιμο, γι' αυτό και το αποδέχτηκαν και το βάλαν στο χρηματοκιβώτιο. Καταρχήν το παραλάβανε. Λοιπόν, το παραλάβανε. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να έχουν παραλάβει παράνομο υλικό, ή το υλικό ήταν νόμιμο. Το ξέρανε. Αυτά θα τα δούμε στη δικαιοσύνη. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα πάνω απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και αυτοί που μείναν και αυτοί που αντέξανε, γιατί όταν το έλεγε ο Καμένος, ότι όσοι θα μείνουν, όσοι αντέχουν. Και η πορεία, καταλάβαμε στο τέλος, αποδείχθηκε ποιοι ήταν αυτοί που δεν αντέξανε και γιατί φύγανε. Και οι λόγοι που δεν υπήρχαν γιατί φύγανε. Φτάνουμε σε ένα σημείο γεγονός να μιλάτε για αστυνομικές ιστορίες, που δεν είναι καθόλου αστυνομικές ιστορίες. Καθόλου αστυνομικές ιστορίες. Δεν ξέρω αν σας βοήθησε όλο αυτό. Δεν το ζητάμε για να βοηθήσει. Πολιτικά, αν σας βοήθησε. Δεν κάνουμε κάτι για να κάνουμε πολιτικά. Εγώ είχα υποχρέωση σαν βουλευτής και το κίνημά μου και το κόμμα μου ήταν υποχρεωμένο. Ακούστε, κύριε Χαϊκάλη, εγώ καταρχήν, όπως ξέρετε, πήρα θέση δημόσια ότι έπρεπε να συνεχιστεί η εισαγγελική έρευνα. Και ότι έπρεπε να ανοίξουν
τα τηλέφωνα. Γι' αυτό βέβαια. Έπρεπε να ανοίξουν τα τηλέφωνα κομμάτι. Και αυτό να δούμε ποιος κομμάτι τηλεφωνούσε σε ποιον κλπ. Ξέρετε ότι πήρα τέτοια θέση. Από την άλλη μεριά όμως λέω επίσης ότι έχουμε μπει το τελευταίο δίμηνο σε μια συζήτηση που μόνο συζήτηση ουσίας δεν είναι. Για τα πολιτικά πράγματα. Με συγχωρείτε, σε τρεις μέρες έγινε μια συζήτηση αυτή, ακυρώθηκε από την και σταμάτησε η ιστορία εκεί. Όχι, αλλά πριν είχαμε άλλη βουλευτίνα, ναι, πιο πριν είχαμε τον Κουμπαρά και τον Γάμο και τον Αραβώνα και δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε έτσι κανένα 1,5 μήνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πάμε στις εκλογές δηλαδή, μέσα σε ένα κλίμα. Τα μαξιλαράκια. Τα μαξιλαράκια. Τα μαξιλαράκια είναι ο πρώτος. Και δεν έγινε καμία κουβέντα. Όταν βγαίνει στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός. Πώς δεν έγινε, βέβαια. Ήμουν μέσα στην κουβέντα όταν είχα καταγγείλει τον πρωθυπουργό για αυτή την κουβέντα. Ότι υπάρχουν μαξιλαράκια τα οποία έχει επίσης στις Βρυξέλλες. Δεν το είπε ποτέ αυτό. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Από το καλοκαίρι. Εσείς πριν από μερικούς μήνες. Ένα λεπτό, κυρία. Έχει γραφτεί κατά τύχη και είμαστε. Πάντως και εσείς πριν από μερικούς μήνες είχατε αφήσει να εωρείτε ότι μπορεί και να ψηφίσετε. Όχι, με συγχωρείτε. Είχατε κάνει δήλωση. Όταν είχα κάνει λοιπόν τη δήλωση, μη είχατε κάνει δήλωση. Μη μου λέτε όχι. Μη μου λέτε όχι. Όχι, εδώ την έχω. Να σας απαντήσω. Όταν έκαναν λοιπόν τα δημοσιεύματα που λέγανε ο Χαϊκάλης είναι φίλος Σαμαρά, ναι, και ο Χαϊκάλης είναι το μαξιλαράκι της Νέας Δημοκρατίας και ο Χαϊκάλης ενδέχεται να ψηφίσει πρόεδρο κτλ. Βγήκα και έκανα δήλωση εγώ στις 8, 10, 20, πότε ήταν Αυγούστου, δεν θυμάμαι, τον Αύγουστο και είχα πει ότι ναι, θα ψηφίσω ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, ο οποίος θα είναι μη πολιτικό πρόσωπο, θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι κοινής αποδοχής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ευρείας μάλλον αποδοχής, και δεν θα ψηφίζει μνημόνια, συγγνώμη, δεν θα ψηφίζει μνημόνια και προεδρικά διατάγματα. Εσείς ανέπειρος δημοσιογράφος, τι καταλαβαίνετε, ότι υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Εγώ κατάλαβα ότι ρίξατε μια δήλωση. Όχι, καμία δήλωση. Από τότε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Από τότε λοιπόν. Δεν κάνουμε πλάκα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Είπαμε πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, ουσία λοιπόν, στην ουσία τώρα, στο διατάφτα. Από τότε λοιπόν έχω κάνει σωρία δηλώσεων και μέσα στο κοινοβούλιο μετά από τρεις μέρες και σε άλλες εκπομπές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξαφνικά η τελευταία δήλωση μάλιστα που έγινε στις 11 του μηνός ήταν προσχεδιασμένη και την ξέρανε ο πρόεδρος την ήξερε. Και έγινε επί τούτου γιατί έπρεπε να συμβεί αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε, γιατί έπρεπε να προσχεδιαστεί, ήταν προσχεδιασμένη. Όλες οι άλλες μου δηλώσεις όμως ήταν καθαρές και ξεκάθαρες ότι δεν ψηφίζω πρόεδρο Δημοκρατία. Τι εννοείται ήταν προσχεδιασμένη. Ήταν προσχεδιασμένη με την έννοια ότι έπρεπε, εφόσον υπήρχε το παιχνίδι της συναλλαγής, δεν είχε βγει ακόμα, 11 του μηνός έγινε η δήλωση, δηλαδή, 12 ήταν η δεύτερη εγγραφή. Δήλωση. 12, ναι, γιατί έπρεπε υποτίθεται να ψήσω τον μεσάζοντα, τον φερόμενος μεσάζοντα, ότι εγώ πρέπει να κάνω μια συναλλαγή και. Φερόμενο και ο καλύτερος ρόλος. Φερόμενος, ακόμα δικαστικά έτσι δεν έχει αποδειχθεί και αυτό το λέω. Χρησιμοποιώ τον καλύτερο ρόλο. Κύριε Χαϊκάλη, με συγχωρείτε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Μάλιστα. Επειδή όλη αυτή την ώρα που απαντάτε στα ερωτήματα του κ. Χατζηνικολάου, λέτε ότι εγώ είμαι θεσμικός, έκανα αυτό το θεσμικό κτλ. Και λέτε δεν ψήφισα πρόεδρο Δημοκρατίας γιατί ήθελα τον τάδε. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είστε βουλευτής, είναι μια διακοσμητική φιγούρα η οποία συμπληρώνει τους φουσταλενοφόρους της προεδρικής φρουράς. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως. Τι σας εμπόδιζε να ψηφίσετε ένα τέτοιο πρόσωπο, δηλαδή. Γιατί είχαμε πει, ήταν γραμμή του κόμματος ότι δεν ψηφίζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε πει ότι δεν ψηφίζουμε κανένα πρόσωπο. Όχι, αυτό ήταν παλιό. Σας απαντάω και μιλάτε με τον κύριο Φίλη. Καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν, τι ήταν. Σας απαντάω και μιλάτε με τον κύριο Φίλη. Όχι, μου κάτι με ρώτησε. Ναι, αλλά μου έχετε κάνει ώρα και πρέπει να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Και ήταν γραμμή του κινήματος και μάλιστα στις 22 και 23 Νοεμβρίου με απόφαση που σηκώσαμε όλοι τα χεράκια μας με την κάρτα, ναι, εκτός κάποιου κυρίου, ο οποίος μετά κατά τύχη. Μη συνεχίζουμε. Έχουμε τα γνωστά. Δεν συνεχίζουμε. Αφήνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, είναι το γνωστό μου για τον κύριο Μελάλεο. Ξαφνικά ήταν μια φωτογραφία, όλοι σηκωμένοι χεράκια και ένα κύριο κάτω από κάτι και χαμογέλαγε. Λοιπόν, και μετά βρήκαμε ότι δεν είναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω ότι όταν έλεγε ο Καμένος κάποτε κάποιο αντέξει, εμείς δεν καταλαβαίναμε από κάτι γίνεται. Το ζήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρετε κάτι, κυρία Βούλτευση. Καταλάβαμε όλοι αυτοί που φύγανε από του ανεξάρτητου Έλληνε γιατί φύγανε. Δεν είχαν λόγο να φύγουν. Και ξαφνικά αυτή τη στιγμή θα υπηρετήσουν τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί φύγανε οι άνθρωποι. Ναι, γιατί είχαν προβλήματα. Και τα είδαμε τα προβλήματα. Τι προβλήματα. Για να πάνε να στηρίξουν. Λέει, είχαν προβλήματα. Ποια ήταν τα προβλήματα, δεν μας είπαν. Δεν είπε κανένα από του βουλευτέ που φύγανε ποια ήταν τα προβλήματα τα οποία φύγανε. Κανένα. Δεν φύγει ο Μελάς από τη Νέα Δημοκρατία, είπε κανένα πρόβλημα. Κανένα. Όλοι ξαφνικά λοιπόν. Τώρα, για να γυρίσουμε στο κεντρικό μα πολιτικό θέμα. Στο κεντρικό πολιτικό θέμα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Εσεί θα συνεργαστείτε αν είστε στην επόμενη Βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ και κάτω από ποιε προποθέσει. Οι προποθέσει οι οποίε είναι καταρχά να δούμε. Γιατί εσά ο κύριο Λαφαζάνη απέφυγε να σα εξαιρέσει. Εξαίρεσε τα υπόλοιπα κόμματα που είναι στο. Όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε, εμεί δεν μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι τροποκρατία. Τον εξαίρεσε το κουκουέ. Τον εξαίρεσε το κουκουέ.
Εμείς δεν μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι τρομοκρατίας όπως έχει γίνει στην κυβέρνηση. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα. Το οποίο από αυτό το πρόγραμμα καλούμε τον ελληνικό λαό να μας ψηφίσει και να μας εντάξει στις δυνάμεις του κοινοβουλίου το επόμενο. Από εκεί και πέρα θα κάτσουμε και θα αρχίσουμε και θα πούμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτές τις κόκκινες γραμμές. Έχουμε αυτά τα προγράμματα. Μπορούμε να υπάρχει σύγκληση απόψεων. Βρε Παύλο, εδώ δεν δέχτηκε τη Δημάρα, εσένα θα δεχτεί. Τι λες τώρα. Κυρία Βουλτευσή, μου ρώτησε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου. Εδώ όλα φαζάνεις, είπε τη Δημάρα. Μου ρώτησε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου. Ότι δεν θα προσαρμόσω το πρόγραμμα μα του ΣΥΡΙΖΑ σε σένα. Και θα δεχτεί εσένα. Εντάξει, δεν κυρία, την κυρία Ρακλή Μακρύτη δέχεται. Όχι, δεν πάει, δεν πάει. Εάν υπάρχει δηλαδή, αυτό είναι κάτι που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά εμάς. Συμπροσδιοθείτε λίγο. Ζηγόρη, τι είπατε να προσδιοθείτε λίγο, γιατί δεν είπαμε εμείς, τη συγνώμη, είπαμε εμείς κάτι. Καλά πάτρονες. Ρωτήσαμε αν υπάρχουν και είπαμε κάποιες μία, αν υπάρχει. Δεν ακούτε, θέλετε να πείτε δικά σας. Δεν παίρνει τη Δημάρα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει εσένα. Η Δημάρα δεν θα είναι στη Βουλή. Η Δημάρα δεν θα είναι. Εμείς λοιπόν. Ενώ εσύ θα είσαι. Πού το ξέρεις ότι θα είναι η Δημάρα και θα είσαι. Εδώ είναι ωραίο, προεξοφλούν όλοι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος και με διαφορά. Μα δεν υπάρχουν στελέχη και ψάχνουν για τις συνεργασίες. Δεν το λέω με καλό. Εγώ δεν κάνω πολιτική προπαγάνδα, κυρία Βουλευτή. Δεν κάνω πολιτική προπαγάνδα. Όλοι πλέον. Προεξοφλούν. Πάμε στον κύριο Πανούση, παρακαλώ. Μισό λεπτό, Μισό λεπτό. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνουμε κανένα. Παρακαλώ. Μετά από τόσες κολοτούμπες, σας παρακαλώ τώρα. Ο περισσός μπορεί να σημαία προηγούμενα, αλλά ο λαός δεν ακολουθεί. Αλλά 20 εκατομμύρια η περιφέρεια. Επαναλαμβάνω τώρα, ναι, αφήστε τώρα. Εντάξει. Ρίξτε την μπάλα έξω. Ποια μπάλα έξω. Σας καταγγείλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν σας καταγγείλαμε. Πού μου λέτε σε εκβιάζετε τον ψηφοφόρο του ΚΚΕ. Ούτε φράγκο τσακιστό. Ούτε φράγκο τσακιστό. Κανένα, τίποτα. Ψηφίσατε προϋπολογισμό. Και γι' αυτό οι μαφιόζοι. Οι μαφιόζοι θα είχαν το λόγο. Έβγαλε λοιπόν ανοιχτά και πες δεν θα πάρει φράγκο. Επαναλαμβάνω. Πες το, δεν θα πάρει φράγκο. Γι' αυτό οι μαφιόζοι στη Νέα Φιλαδέλφεια επιτεθήκαν στη Δημοτική Αρχή. Θα κάνετε ένα προσαρμογή και δεν θα πάρουν ούτε τα 20 ΑΕΚ, ούτε τα 7 ΑΕΚ. Απαντήσω εκεί που θέλω εγώ, επαναλαμβάνω. Εντάξει. Μα τα έχουμε καταγγείλει δημόσια. Ο περισσός απειλεί λοιπόν. Ο κόσμος δεν ακολουθεί αυτές τις απειλές. Θυμηθείτε το. Αφήστε, από το 8 πήγε το 4 σε ένα μήνα. Τα είδαμε και με το Πασό. Από το 9 πήγε το 4 σε ένα μήνα. Προσέξτε. Συνεχίζεται με τέτοιες τακτικές. Καλά. Συνεχίζεται λοιπόν, ολοκληρώστε κύριε Χαϊκάλη, παρακαλώ. Χάνεται ένας χρόνος και εις βάρος και άλλων συνομιλητών που δεν έχουν μιλήσει ακόμα, γιατί το θέμα μας δεν είναι ο Μελισσανίδης, ούτε τα συμφέροντα. Η διαφορά είναι όμως. Λέει ένα σύμπτωμα είναι αυτό. Το ποιος καλεί του ποιον. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τι είναι το πλοίο που πυροβολήθηκε μετά από αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε. Αν να κάνουμε μια θεματική για τη διαφορά και εκεί θα πραγματικά θα γίνει η συζήτηση όχι τρεις ώρες. 15 ώρες θα γίνει η συζήτηση. Έχουμε κάνει. Επί της ουσίας λοιπόν για μας, όπως σας εξήγησα, αφού έγινε το διάλειμμα αυτό με τη ιστορία η οποία θα συνεχιστεί στα δικαστήρια, έχω να σας πω για την ιεράρχηση των αναγκών. Στην οποιαδήποτε λοιπόν έχει συζήτηση μέσα στις βασικές μας αρχές και νομίζω ότι είτε τις αποδεχθεί όπως λέει η κυρία Βούλτεψη, είτε τις αποδεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η ουσία είναι μία. Τα εθνικά θέματα, το μεταναστευτικό, η πολυτεκνή, γιατί οι πολυτεκνοί αποτελούν τη μεγαλύτερη παραβίαση που υπάρχει σήμερα στο Ελληνικό Σύνταγμα. Η μεγαλύτερη παραβίαση, μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας που είναι το δημογραφικό, σε μια χώρα που χάνεται και κανείς δεν ασχολείται με τους πολυτεκνούς, τους οποίους έχουν κοπεί όλα τα επιδόματα, οι οποίοι έχουν εξισωθεί με τους άγαμους, οι οποίοι πληρώνουν τον ένφια με στο 1 και το 2% χωρίς να υπολογίζονται άτομα τα οποία έχουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ, οι οποίες λένε ότι ακόμα και το ατομικό συμφέρον ουσιαστικά των πολιτεκνών αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο υποχωρεί. Λόγω του δημογραφικού προβλήματος για τους που είναι μείζον εθνικό είναι μείζον πρόβλημα εθνικό για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Μπράβο. Κανείς. Και επειδή το έχω κάνει εμείς και είπα, έχω κόλλημα με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας εγώ και έχω κάνει άπειρες κατά μέσα στη Βουλή συζητήσεις για αυτό το θέμα και δεν το μιλάμε. Σε αυτό μπορεί να τα βρείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Στα δύο προηγούμενα αποκλείεται. Ούτε με το μεταναστευτικό δεν τα βρείτε, ούτε με τα εθνικά θέματα. Δεν το ξέρετε. Όλη συζήτηση. Προεξοφλεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά. Και ψάχνετε για τις συνεργασίες του. Θα είναι αυτοδύναμος. Αλλά σίγουρα είναι αυτοδύναμος. Με κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ολοκληρώστε, κύριε Χαϊκάλη. Ολοκληρώστε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα αναγκαίο καλό μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τα συμβάλλει. Ως εγγυητής όχι μόνο σταθερότητας, αλλά και ως ασφαλιστική δίκλυντα ετοιμότητος. Στο πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, επειδή μίλησαμε για δευτέρα πριν τον κύριο Φίλη, στο πώς θα λειτουργήσει μετά μέσα σε αυτό το χάος το οποίο υπάρχει. Ο κύριος Πανούσης.
Θα μιλήσω καταρχήν ως εγκληματολόγος, μια και η βασική μου ιδιότητα για αυτά που άκουσα. Ήταν τόσο εγκληματικό. τόσο δηλαδή υποτιμάτε τη συζήτηση. Έχουν, όχι, όχι. Εσείς δηλαδή σας τυπεράνω αυτή τη συζήτηση. Και είμαστε όλοι εγκληματίες που χρειάζεται ως εγκληματολόγος. Ορισμένα σημεία. Λίγο χιούμορ τώρα. Θα έρθω, εντάξει, το δέχομαι. Θα έρθω στο και εγώ χιούμορ κάνω. Ναι, εγώ δεν είχε εξουσία χιούμορ, κύριε. Και εγώ χιούμορ κάνω. Δεν έχει. Σαν άνθρωπος που έχω υπηρετήσει το χιούμορ, σας πλέον δεν έχει. Ένα βασικό λοιπόν ζήτημα είναι. Όχι, τον εκτιμώ τον κύριο Πανούση, αλλά η θέση που πήρε τελευταία είναι εξαιρετική. Πολιτικά θα μιλήσω. Θα να πω για αυτό τον εκτιμάτε. Θέλω να μιλήσω σχέση με τη διαφθορά. Θέλει πολύ συζήτηση αυτή τη χώρα, γιατί είναι νομιμοποιημένη η διαφθορά. Και το χειρότερο απ' όλα, η διαφθαρμένη και τιμημένη. Τελεία. Πάμε στα πολιτικά. Και άλλη μία επισήμαση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μιλάει κανείς για τη Θράκη. Και επειδή έχετε ζήσει, έχω ζήσει, τα έχουμε δει, το έχουμε αφήσει λίγο έξω. Να είναι καλά ο τέννις, να το λέμε. Εντάξει. Για τη Θράκη τουλάχιστον. Τώρα, για το πάμε στο βασικό θέμα. Εγώ νομίζω ότι ένα πολιτικό σύστημα, ένα πολίτευμα και μια δημοκρατία πρέπει να χαιρετίζει μια αριστερά που πάβει να είναι καταγγελτική και δέχεται να κυβερνήσει. Από μόνο το αυτό είναι θετικό για τη δημοκρατία, κάτι γνώμη. Να προβάλλει ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνηση. Έχει το ιστορικό δικαίωμα να το κάνει και έχει και το momentum αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες ιδεολογικές, πολιτικές, καχυποψίες, σύνθεσης απόψεων κλπ. Νομίζω ότι για τη δημοκρατία είναι καλό. Ότι πρέπει να εναλλάσσονται οι απόψεις. Δεν μπορεί να είναι σταθερά τα πράγματα. Το δεύτερο στοιχείο. Ξέρετε πώς ψηφίζουν οι Έλληνες, κύριε Χατζηνικολάου. Ψηφίζουν αρνητικά. Να διώξουν κάποιον. Ανεξάρτητα ποιος θα έρθει. Να τιμωρήσουν κάποιον. Στην ουσία θα πρέπει να τιμωρήσουν τον εαυτό τους, γιατί οι Έλληνες ψηφίζουν για να έρθουν κάποιοι, έτσι δεν έρχονται από μόνοι τους. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει ευθύνη ο Έλληνας για το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι πολιτικές υποσχέσεις. Άλλο. Κρατείτε. Αλλά εγώ έλεγα πάντα ότι χρειάζονται εκλογές, γιατί χρειάζεται μια κοινωνική αποσυμπίεση. Ο ελληνικός λαός υπέστη αυτά που υπέστη 2,5 χρόνια, ο καθένας τα ερμηνεύει έτσι αλλιώς. Πρέπει λοιπόν να πάρει την ευθύνη του μέλλοντός του ελληνικός λαός. Και γι' αυτό έπρεπε να γίνουν εκλογές. Ανεξάρτητα με την εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας κλπ. Και για να είναι κάποιος αριστερός, δεν μπορεί να είναι πάντα και αρεστός. Άρα λοιπόν, προφανώς αυτοί που θέλουν να κάνουν μια κυβερνώση αριστερά και είμαι σε αυτούς που πιστεύουν στην κυβερνώση αριστερά, για την ισορροπία του πολιτεύματος, επαναλαμβάνω. Άλλο κομμάτι της ισορροπίας του πολιτεύματος είναι και κεντροαριστερά. Δηλαδή, ένα πολίτευμα που έχει αριστερά και δεξιά μόνο, θα κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να ισορροπήσει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε νομίζω κυρίως. Πώς θα ράψουμε το πολιτικό σύστημα που μοιάζει να είναι κουρασμένο, κορεσμένο και ενοχικό με μια κοινωνία που φοβάται και που είναι εξοργισμένη. Διότι ακόμα και μια αριστερή κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, αν βρεθεί με την κοινωνία απέναντι, και το έχουμε δει στο Μεσοπόλεμο αυτό, θα οδηγηθεί στα άκρα δεξιά. Άρα θέλει πολύ προσοχή πώς ακριβώς συζητάμε για το πολίτευμά μας, καταρχήν τη δημοκρατία μας. Και πώς συζητάμε για τα επιμέρους θέματα. Τώρα, κοιτάξτε. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα δημοκρατικής απονομιμοποίησης. Δεν πιστεύει κανένας σε κανέναν. Στη δικαιοσύνη τα πιάνει. Οι αστυνόμοι μοιράζουν ναρκωτικά. Τα πανεπιστήμια είναι κατηλημένα. Οι γιατροί, φακελάκια. Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δημοκρατία και αυτή η κοινωνία. Τώρα, μια κουβέντα για την Τώρα, εκεί με εσάς τι έγινε, σας άδειασε ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Όχι, όχι. Εγώ νομίζω. Υπήρχαν υποσχέσεις πριν από την διαδικασία της εκλογής Προέδρου, οι οποίες δεν τηρήθηκαν στη συνέχεια. Συζητήσεις γινόντουσαν, όπως έγινε και μετά άλλα ακόμα. Εγώ έγραψα ένα σημείο που είπα ο Μέγας Αλέκθανος είχε πει: δεν κλέβουμε νίκες. Και δεν μοιράζουμε λάφυρα από τις νίκες των άλλων. Αυτή τη στιγμή το 4% του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει 30%, δεν ξέρω πόσο. Άρα η δικιά του γραμμή πέρασε. Το να πάει να πει: έρχομαι κι εγώ, που έχει κάνει τα λάθη σου. Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με τα λάθη. Το σλάλομ δηλαδή τη δημοκρατική αριστερά είναι γνωστό. Δεν πρέπει να γίνει και δεν έπρεπε να γίνει. Και νομίζω και η δημοκρατική αριστερά και το ΚΚΕ, να μου επιτρέψετε, πρέπει σε επιμέρους ζητήματα, εφόσον έχουμε μια κυβερνώση αριστερά, ένα ΣΥΡΙΖΑ, σε επιμέρους θέματα να το στηρίξουν. Η Δημάρη, εγώ θα πρότεινα να τη στηρίξει γενικώς. Αλλά και το ΚΚΕ. Επειδή έχω και πολύ καλές σχέσεις και πολύ καλή άποψη για αυτά τα οποία λέει, πρέπει να στηρίξει τα επιμέρους θέματα που θεωρεί ότι πράγματι, όχι γενικά γενική υποστήριξη. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν αυτό που τόσα χρόνια ακούγαμε ότι η αριστερά ξέρει να τα κάνει αλλιώς, πράγματι ξέρει να τα κάνει αλλιώς. Ζητάτε από ένα ορθόδοξο κομμουνιστικό κόμμα δηλαδή να γίνει οπορτουνιστικό. Όχι, 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 όχι καθόλου. Εγώ ξέρω πολύ καλά και τις σχέσεις. Αυτό τι λέω. Όχι. Στα επιμέρους θέματα, επαναλαμβάνω. Δεν εννοείται αν φέρει νομοσχέδια τα οποία θα τα επιμέρους θέματα δικαιωμάτων κλπ. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ να
Ξέρετε, όπου έχει γίνει ιστορικά, όπου ιστορικά έχουν συνδεθεί κόμματα σοσιαλιστικά, αριστερά και κομμουνιστικά, χάνουν τα κομμουνιστικά, όπως ξέρετε, διότι. Ναι, βεβαίως. Διευκόλυνο. Εντάξει, αυτό δεν εννοούσε αυτό πάντως. Άρα λοιπόν, να δούμε αριστερή και διακυβέρνηση τι είναι αυτό το μοντέλο και να δούμε μια κοινωνία φοβισμένη, κλειστή, όπως είναι ελληνική και όχι πάντα μεταρρυθμιστική, πώς θα ισορροπήσει. Τώρα, αυτή τη συμμαχία με τον κύριο Χρυσόγελο και τους οικολόγους, πώς την είδατε? Εγώ δεν την είδα θετικά. Το κόμμα την είναι θετικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κατεβούμε καν, να αναδιοργανωθούμε και να στηρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρά πράγματα. Με Ευρώπη ή χωρίς Ευρώπη? Με Ευρώπη, εμείς δεδομένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός Ευρώπη. Και η αβουλτεύση. Εκεί τα χαλάσατε. Δεν τα έχει πει ποτέ. Εκεί τα χαλάσατε. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τα χαλάσατε. Θέτατε θέμα προγραμματικό. Εσεί θα του πείτε πού τα χαλάσατε. Όχι, το είπε ο κύριο Λαϊκού. Μα είναι βουλευτή του Δημάρ. Εσεί θα πείτε πού τα χαλάσατε. Ότι έθετε θέμα, ο κύριο Κουβέλη και η Δημάρ έθετε θέμα απόλυτη προσήλωση στην ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα. Πράγμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει. Δεν αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τις πολιτικές του αποφάσεις. Όχι, τι. Εσείς έχετε πει ότι η Ευρώπη αυτή ούτε επαναθεμελιώνεται, ούτε ανασχηματίζεται, μόνο ανατρέπεται. Εσείς το έχετε πει, η αριστερή πλατφόρμα. Εγώ έχω πει. Άρα δεν είναι ευρωπαϊκή πορεία σας. Εγώ λέω, κυρία Βούλτευση, ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Εσείς νομίζετε ότι πρέπει να μείνει η ίδια. Δεν μεταρρυθμίζεται, ούτε επαναθεμελιώνεται, μόνο ανατρέπεται. Κοιτάξτε, αυτά είναι δύσκολα για σας. Και είπατε ότι η έξοδος δεν είναι καταστροφική επιλογή. Εγώ σας λέω όμως ότι θέλουμε απλά ελληνικά να αλλάξει η Ευρώπη. Να φύγει η χώρα. Εσείς θέλετε να είναι μια Ευρώπη της Μέρκελ. Όχι, να τη χαίρεστε. Πάμε σε μια μικρή. Τα κείμενά σας, τα αποκηρυστέ. Το κείμενό σας που λέει στο Ίσκρα, που λέει αυτή η Ευρώπη δεν μεταρρυθμίζεται ούτε επαναθεμελιώνεται, μόνο ανατρέπεται, το αποκηρύσσεται. Για να αλλάξει ένα πράγμα. Ανατρέπεται, λέτε, να δεν το λέτε αλλάζει. Ζητάμε, και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε πολλά. Βούλτευση, τι το λέτε. Ζητάμε ανατροπή στην Ελλάδα. Σημαίνει όχι, ότι θέλουμε να γκρεμίσουμε την Ελλάδα. Μιλάτε. Και για την Ευρώπη η ανατροπή χρειάζεται για να αλλάξει. Για να αλλάξει. Δεν αλλάζει αλλιώς. Του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές την αποκηρύσσετε. Γιατί είναι καθόλου σαφής. Δεν την αποκηρύσω. Είσαι αυτό, την υποστηρίζουμε με 10 χωρίς, χέρια. Χωρίς πάμε σε μια μικρή χωρίς, διακοπή. Χωρίς, θα επιστρέψω με την κυρία Λιμπεράκη και τον κύριο Καρχημάκη. Θέλουμε μια άλλη Ευρώπη, κυρία Βούλτευση. Τι άλλο θέλετε να διαλύσετε την Ευρώπη? Της Ευρώπης είναι τεράστιο, είναι μεγάλο. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η χειρότερη τύχη του. Όλες οι χώρες και όλοι οι λαοί υποφέρουν. Η διακήρυξή σας είναι το πιο αντιευρωπαϊκό κείμενο. Από τη Μέρκελ και το χρηματιστικό κεφάλαιο. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Μιλάνε η κυρία Λιμπεράκη, ο κύριος Καρχημάκης και δίνουμε το λόγο και στους συμπολίτες μας. Έντεκα. Οκτώ. 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 Για ονομαστικό κατάλογο, για όλα τα σταθερά και κινητά. 18, 8, 8. Μάρθα. Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την αγορά. Bob Dylan. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σημαντικότερου σύγχρονου τραγουδοποιού. Το Σάββατο, η Κασιτίνα καίνει τα 3 CD. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Best of France. Τα ωραιότερα γαλλικά τραγούδια όλων των εποχών. Την Κυριακή η Κασετίνα και με τα 3 CD. Μαζί, πλέκομαι τις βελόνες. Το πληρέστερο ελληνικό βιβλίο για το πλέξιμο με την υπογραφή της Μαρίας Ντάβου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έντεκα. Οκτώ.
Οκτώ. Οκτώ. Οκτώ. Για ονομαστικό κατάλογο, για όλα τα σταθερά και κινητά. 11-8-8-8. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ναι, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά. Bob Dylan. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σημαντικότερου σύγχρονου τραγουδοποιού. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα 3 CD. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Αυτές τις γιορτές, το 14-7-84, σας εύχεται υγεία πάνω απ' όλα. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Με συγγνώμη ξεκινάω, κυρία Λιμπεράκη και κύριε Καρχημάκη, γιατί πολύ αργά κάνετε την πρώτη τοποθέτησή σας. Πείτε μου, κυρία Λιμπεράκη, τι διαφορετικό έχει να προσφέρει το ποτάμι σε αυτές τις εκλογές και πώς απαντάτε στην κριτική που δέχεται το ποτάμι, ότι εν όψη της πολυσυλλεκτικότητας έχει χάσει, δεν έχει στίγμα, είναι θολό. Ότι δηλαδή έχει τη Λιμπεράκη από τη μία και το Λικούδι από την άλλη. Μία φιλελεύθερη πολιτικό από τη μία και έναν αριστερό πολιτικό από την άλλη. Ακραία φιλελεύθερη. Λοιπόν, στο πρώτο σας ερώτημα... Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ, δική μου διαπίστωση. Από αυτά που έχω ακούσει και εδώ που είχε. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει, κύριε Ρατζίγκολα. Σέβομαι τη γνώμη σας. Ελάτε, κύριε. Λοιπόν, για το πρώτο σας ερώτημα για το τι καινούριο φέρνει το ποτάμι. Αυτό που φέρνει το ποτάμι και έρχεται και νομίζω δεν είναι καλά με τη συζήτηση ως τώρα, αν έχει αντέξει κάποιος και μας παρακολουθεί ακόμα μετά από τρεις ομιλίες ΣΥΡΙΖΑ πολλή. Και ίσως και 3,5 και 2 ΠΑΣΟΚ και αυτά. Θέλω να σας πω το εξής. Γιατί ότι ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ, να μην συζητάμε, χαρακτηρίζει... Δηλαδή. Μπορώ, κύριε Λαφαζάνη, να πω και εγώ. Ευχαρίστω. Και εγώ σα ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν θα ούτε θα υποτιμήσω ούτε θα υποβαθμίσω την παρουσία σα και όσα θα πείτε. Και τα ακούω με μεγάλη προσοχή. Αλλά εσείς υποβαθμίζετε την προηγούμενη συζήτηση. Γιατί την υποβαθμίζω, γιατί? Ότι υπήρχαν τρεις φωνές του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κάποια διαφορετική ανάγνωση. Έλεος, κύριε Λιμπεράκη, μην χρησιμοποιείτε τα επιχειρήματα τα οποία ακούτε και τα αντιγράφετε από τη Νέα Δημοκρατία. Τα ακούτε από τη Νέα Δημοκρατία και τα αμερικάνικα. Δεν είναι καλό. Δεν μιλάω για τρεις διαφορετικούς ΣΥΡΙΖΑ που λέμε τρεις διαφορετικούς. Μιλάω για τον κύριο Φίλη, τον κύριο Πανούση και εσάς. Είπε μια χαρά πράγματα. Είπα εγώ ότι δεν είπε. Εγώ λέω απλώς. Ο κύριος Πανούσης δηλαδή αυτά που είπε. Με συγχωρείτε. Κυρία Λιμπεράκη, δεν είναι καλό πράγμα αυτό που κάνετε. Ο κύριος Πανούσης. Δεν καταλάβατε. Δεν είπε ότι είναι τρεις διαφορετικές φωνές. Όχι.
τρεις φωνές. Και το ότι δεν κατάλαβε ο κύριος Λαφαζάνης είναι ενδεικτικό του κλίματος. Αφήστε τώρα που δεν κατάλαβα. Μια προεκλογική περίοδο. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Δεν πειράζει να μην καταλαβαίνει κανείς μερικές φορές. Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά, κυρία Λιμπεράκη. Και δεν ξέρω ότι είσαστε ευφυείς. Μην υποτιμάτε όμως και την ευφυΐα των άλλων. Καθόλου δεν υποτιμώ. Ευφυέστατοι είσαστε, αλλά και εμείς κάτι καταλαβαίνουμε και κάτι ακούμε. Δεν το έχουμε αφήσει επειδή. Ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην ουσία των ερωτημάτων με τον κύριο Λαφαζάνη είναι σύμπτωμα ενός προεκλογικού λόγου που είναι γενικευμένος δυστυχώς και όπου αντί τη στιγμή που χρειάζεται να ανασυνταχτούμε, να βρούμε θετικό λόγο και θετικό αφήγημα για τη χώρα μας και για το πώς θα ζήσουμε τις ζωές μας μετά από το στρίμωγμα των τελευταίων 4-5 ετών, έχουμε μπει σε μια προεκλογική συζήτηση όπου το βασικό επιχείρημα από τις περισσότερες πλευρές είναι πόσο κακή είναι η ανταγωνιστική πλευρά. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ δηλητηριώδες. Πρώτον, διότι καθυλώνει τη συζήτηση σε ένα χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Εμείς στο ποτάμι, για παράδειγμα, εκτός του ότι προσπαθούμε να φέρουμε στη συζήτηση κάτι που είναι πολύ δύσκολο να είναι σε ένα κόμμα, μπορεί τρίτο, αλλά πάντως όχι του μεγέθους των δύο βασικών μονομάχων, να φέρουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Όταν η συζήτηση γίνεται για το ποιος είναι χειρότερος και ποιος είναι ακόμα χειρότερος και ποιος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ποιος είναι δράκος και ποιος θα μας γυρίσει στο μεσαίωνα κλπ. Δεν χωράει συζήτηση για θετικές λύσεις, πρακτικά βήματα που θα βελτιώσουν τη ζωή μας. Και αντί λοιπόν να προσπαθούμε και να πασχίζουμε όλες τις διαφορετικές πολιτικές φωνές και απόψεις που έχουμε, να βρίσκουμε φωνές σύνθεσης και λογικής στα άλλα κόμματα. Αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε ένα φακό, όχι εμείς το ποτάμι, αλλά το βλέπω να το κάνουν και τα δύο μεγάλα κόμματα, ένα φακό που να φωτίζει αυτό που θεωρείται η πιο απεχθής, η πιο δυσάρεστη και η πιο τρομακτική πλευρά του συνομιλητή τους. Νομίζω ότι αυτό μας πηγαίνει πίσω σαν χώρα και μας πηγαίνει πίσω σε μια εποχή που χρειαζόμαστε θετικό λόγο, θετικές προτάσεις και θετική διάθεση. Πάντως, και τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Δεν χρειάζεται να πάρω φακό για να δω ότι στο ποτάμι έχουν μαζευτεί δυνάμεις και πρόσωπα από χώρους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αντίθεση μεταξύ τους. Να σας πω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Σκυλακάκης και ο Λυκούδης μπορούν να είναι στο ίδιο κόμμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να σας το εξηγήσω εγώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να σας το εξηγήσω εγώ. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα, ένα κίνημα του κέντρου. Αυτό σημαίνει ότι έχει εκφράσει, φιλοδοξεί να αγκαλιάσει και να εκφράσει και κεντροαριστερές μεταρρυθμιστικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και κεντροδεξιές φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δυνάμεις και αμυγώς δημοκρατικές, φιλοευρωπαϊκές, μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό είναι το κέντρο. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια ροπή προς τα άκρα. Αυτό που με ρωτήσετε, πώς μπορεί ο Λυκούδης να είναι με την Λιμπεράκη στο ίδιο κόμμα, έχουμε συνυπάρξει στο ίδιο κόμμα και στην ίδια πτέρυγα ακόμα με τον κύριο Λυκούδη στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι είδηση αυτό. Δεν είναι είδηση. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι μπορεί σε μακροχρόνια, σε στρατηγικά θέματα, ο κύριος Λυκούδης και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται στο ποτάμι να διαφέρουν στο πώς φαντάζονται την Ελλάδα μετά από 20, 25, 30, 40 χρόνια. Αλλά για τα πρώτα βήματα, αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα, αυτά από τα οποία θα κρυφτεί το αν έχει νόημα. Ο Σκυλακάκης με τον Λυκούδη λένε τα ίδια. Για αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα. Συμφωνούν για αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα. Συμφωνούν απολύτως. Απολύτως. Και ξέρετε, τότε κάτι δεν καταλαβαίναμε εμείς καλά. Δεν καταλαβαίνουμε ακόμα καλά. Έχει μπει στον κόπο το ποτάμι να προσπαθήσει να εκφράσει τις θετικές απόψεις. Με 21 θέσεις, με 99 θέσεις πάλι τέλος Οκτωβρίου, με ένα σημάζεμα των απόψεων. Υπάρχει μεγάλο πεδίο. Δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο συνεννόησης και σύμπλευσης σε πρακτικά βήματα που είναι αναγκαία για να υπάρχει αύριο και για να μπορέσουμε να ξαναδιαφωνήσουμε. Έχει άλλη ιδεολογία ο ένας, άλλη ιδεολογία ο άλλος, πάνω στην οποία εδράζεται μια πολιτική αντίληψη. Είναι σημαντικό πράγμα, κύριε Χατζή. Βεβαίως είναι. Δεν θέλω καθόλου, μα καθόλου να τις μειώσω. Αυτό όμως που θέλω να πω. Δεν θα μιλάμε για ιδεολογίες. Φυσικά και δεν θα μιλάμε για πολιτική. Τότε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα στην αίθουσα Παρνασσός. Και να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε σεμινάρια. Αυτή η υποτίμηση των πρακτικών λύσεων είναι μια υποτίμηση των πρακτικών ανθρώπων. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο. Μου επιτρέπετε. Θα το απαντήσετε μετά, σημειώστε το. Μου γράφει ένας πριν όμως δεν ρώτησες το Λαφαζάνη πώς είναι στο ίδιο κόμμα με το Σταθάκη.
Μεγάλη ερώτηση. Εγώ, αυτό το πράγμα του πώς αντέχει κανείς για το ίδιο κόμμα με κάποιον άλλον, νομίζω ότι είναι, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ακριβώς το αντίθετο. Ότι είναι δυσανεκτικοί άνθρωποι. Αντέχουν να είναι στο ίδιο κόμμα μόνο όταν πηγαίνουν για εξουσία και όταν χάνουν την εξουσία γίνονται αφόρητα δυσαρεστημένοι και διασπώνται. Πρέπει κάποια στιγμή. Ότι για παράδειγμα ο κύριος Σκυλακάκης ορισμένες φορές έβγαινε από τα δεξιά στην κυβέρνηση. Πολύ δεξιά. Αυτό από τα πολύ δεξιά στην κυβέρνηση. Αυτό που έκανε ο κύριος Σκυλακάκης σήμερα. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Λυκούδης έκανε από τα αριστερά κριτική. Ωραία. Στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Αυτή η και να σας πω, είναι πολύ απλό. όχι. Κύριε Φίλε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, που είτε άλλες έχουν ιδεολογική και άλλες έχουν πρακτική προέλευση. Ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει έχει διαφορετική αντίληψη από κάποιον άνθρωπο που έχει διδάξει μόνο ή από κάποιον άλλον άνθρωπο. Όχι, εγώ αυτό που ρωτώ, κυρία Λιμπεράκη, είναι μήπως απλώς εκεί, επειδή υπάρχει ένα ρεύμα νέου πράγματος, μήπως κάποιοι βρήκαν απλώς πολιτική στέγη για να επανεκλεγούν. Όχι, αυτό εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Μήπως δεν υπάρχει δηλαδή συνεκτικός ιστός και σπονδυλική στήλη. Δεν είναι υποψήφιος με το ποτάμι. Και δήλωσε μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι οι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι δεν χρειάζεται πάντοτε να είναι σε δημόσια αξιώματα για να δικαιολογούν τη διάθεση να συμμετέχουν και να συμβάλλουν. Εσείς όμως είστε υποψήφιοι. Εγώ είμαι υποψήφια. Και ήσασταν αντιπρόεδρος στη δράση. Ακριβώς. Αυτό θα πρέπει. Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το πείτε στον κύριο Θοδωράκη, αλλά σας πληροφορώ ότι σε ό,τι αφορά εμένα. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει με το ότι ο κύριος Λυκούδης είναι μαζί σας, υπάρχει και με εσάς. Που είστε μαζί εγώ, με τον λοιπόν, κύριο Λυκούδη, ενώ μέχρι προχθές λέγατε πρόβλημα, αντίθετα θα το πράγματα. Χαρακτήριζα μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα κατάκτηση στην κατεύθυνση της συνεννόησης και της συνειδητοποίησης ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα για να ψάχνουμε να βρούμε ποιες διαφορές μας χωρίζουν σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά είναι αυτά που με ίσως, την ίδια αν ευκολία, είμαστε τυχεροί, θα αντιμετωπίσουμε ωραία, αργότερα. Με την ίδια ευκολία που διατυπώνετε αυτή την άποψη τώρα, την πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, θα μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν ότι εάν αύριο μπείτε στη Βουλή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε ανέτος με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι μπορείτε να τα βρείτε. Ασφαλώς μπορώ να σας το πω. Αλλά ο κ. Λαφαζάνης είχε ένα πρόβλημα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πρόβλημα. Δεσμεύτηκε. Αλλά εγώ, αυτό που θα λέω. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Εμείς δημιουργήσαμε το ποτάμι και μπήκαμε στην πολιτική όλοι και όλες. Γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Ακριβώς αυτό σας λέω. Ναι, με αυτή την άποψη λοιπόν, επειδή πιστεύουμε ότι έχουν τελειώσει οι εποχές της αυτοδυναμίας, θα μπορούσαμε στη βάση κάποιων βασικών αρχών να συνεργαστούμε και με το πρώτο κόμμα, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και πάμε γιατί, και με τον ένα και με τον άλλο. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Πολύ μεγάλες οι διαφορές, κυρία Λιμπεράκη, μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι δυνατόν και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν λέω ότι επειδή έχουμε συνεργαστούμε περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ και με την Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε αν κυβερνήσετε μαζί κάποια στιγμή. Κύριε Χατζη Νικολάου, μήπως θα μπορούσα να ολοκληρώσω. Θα ήθελα μόνο να πω. Όνειρα θερινής νυχτός. Θα ήθελα μόνο να πω. Όχι, εγώ δεν ονειρεύομαι να συνεργαστούμε κυβερνητικά. Έχουμε δει μεγάλο και στη Γερμανία. Έχετε μια εμπειρία στην πολιτική. Μπορεί να συνεργαστείτε το ίδιο με ένα συντηρητικό νεοφιλελεύθερο κόμμα και με ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι ακόμα δυνατόν, λοιπόν, είτε εγώ, με λοιπόν, το ένα λέω, είτε με το άλλο. Ότι μπορούμε ως τρίτο κόμμα να συνεργαστούμε με το κόμμα που θα φέρει πρώτο το εκλογικό ο ελληνικός λαός μετά από τις εκλογές, διότι πρέπει να σεβαστούμε την προτίμησή του και διότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι διασφαλίζοντας 2-3 βασικά πρέπει πράγματα. Πρέπει να έχει προσανατολισμό η χώρα. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό. Σας λέω πώς είναι δυνατόν και με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ. Ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, έχετε δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Πάμε και στον κύριο Καρισμάκη. Ό,τι και να βγάλει πρώτο, εμείς θα συνεισφέρουμε όντας χρήσιμοι και χρήσιμες, με πρακτικές και λύσεις που έχουν κάνει καλό στον τόπο, γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και οι καυγάδες που δίνουμε πολύ κακό παράδειγμα σήμερα και εδώ, δεν βοηθάνε κανέναν. Τι κάνουμε καυγάδες, κυρία Λιμπεράκη. Πάμε στον κύριο Καρισμάκη. Και με καταλαβαίνετε ότι το ίδιο σχεδόν δεν καταλαβαίνετε πόσο αρνητικά. Πάμε στον κύριο Καρισμάκη και θα ξεκινήσω με μια ερώτηση πάρα πολύ απλή. Γιατί νέο κόμμα? Σε τι διαφέρεται
από το κόμμα που εκπροσωπεί στο απόψινό μας τραπέζι ο κύριος Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ. Ποιες είναι οι διαφορές σας? Κοιτάξτε. Για να τις καταλάβουμε και να δούμε. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Το όνομα του αρχηγού είναι μια διαφορά. Όλοι. Άλλη υπάρχει. Γνωρίζουμε όλοι κάτι συγκεκριμένο. Ότι από τη στιγμή που ο Γιώργος ο Παπανδρέου ανατράπηκε και εσωτερικά και εξωτερικά, την περίοδο εκείνη το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο δημοσκοπικά. Ακολούθησε μία φθήνουσα και μία πτωτική πορεία. Φτάσαμε λοιπόν... Ανατράπηκε από τον κύριο Βενιζέλο, λέτε. Ανατράπηκε και από τη σημερινή ηγετική ομάδα. Μάλιστα. Και από τον κύριο Σαρκοζή. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτός ανέβηκε στο τραπέζι πάνω και τον έβριζε. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Ναι. Και κάποιος άλλος έλεγε για το δημοψήφισμα από το αεροπλάνο. Και έστελνε. Δεν το λέτε. Έτσι. Ο σημερινός... Πώς το είπε, είπε η σημερινή. Όχι για το αεροπλάνο, για το λέγεται. Η σημερινή ηγετική ομάδα. Ναι. Από εκεί και μετά, πότε ανατράπηκε ο Παπανδρέου? Ανατράπηκε σε μία περίοδο όπου ξεκίνησε, αφού προσπαθούσε να κλείσει ένας κύκλος της κρίσης. Εγώ απλώς επισημαίνω ότι μέχρι στιγμής η απάντησή σας ομιλεί για τα πρόσωπα. Ακούστε, απλώς το επισημαίνω. Αυτή είναι η διαφορά τους. Εγώ ρώτησα ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές. Μα γι' αυτό το πρόσωπο θέλω. Το βλέπουμε. Είναι άλλος ηγέτης στο ένα, άλλος ηγέτης στο άλλο. Ένας κορυφαίος ηγέτης που είναι πρωθυπουργός, που είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, του ιστορικού κόμματος, μου λέτε ότι ανετράπει από έναν υπουργό του? Ναι, ανετράπει. Αυτό λέει. Ναι, ανετράπει. Ήταν αδύναμος λοιπόν. Όχι, δεν ήταν αδύναμος. Ήταν, μα... ήταν σε μια... πρώτο δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Πρωθυπουργός ο Γιώργος. Ήταν... όλο ήταν... τον ταραβέρι ο Γιώργος στην Ευρώπη. Χατζή, και έρχεται στην Ελλάδα και ανατρέπεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία η χώρα. Έφυγε, δεν ανετράπει, κύριε Ρέκα. Σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Έφυγε, δεν αναγκάστηκε, ανετράπει. Να φύγει. Επιμένω. Καλά, να ακούσουμε. Θυμόμαστε όλα εκείνα τα περιστατικά τη 28η Οκτωβρίου. Βεβαίως ο Παπανδρέου, από τη στιγμή που υπήρξε όλη αυτή η εξέγερση, γιατί κύριε Χατζή, η ιστορία δεν ξεκίνησε να γράφεται το 9. Έτσι, δεν είναι υπέτειος ο Παπανδρέου και η κυβέρνηση Παπανδρέου για όλα όσα επακολούθησαν. Υπήρχε μια προϊστορία. Και να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν παρέλαβε ο Παπανδρέου από 170 δις 340 χρέος. Με 12 δις το μήνα χρεολύσια. Συγγνώμη. Δεν παρέλαβε από το 4. Το μήνα χρεολύσια. Δεν παρέλαβε από το 4% έλλειμμα 16 από τα 8 δις 36. Αλλά αυτό το πήγατε με την αλυσάτη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Αυτός ήταν ο λόγος να πάτε στην Τρόικα και στα μνημονία. Όταν λοιπόν ήσουν σε κατάσταση χρεοκοπίας, έπρεπε και οι αγορές δεν σε δάνειζαν. Ποια χρεοκοπία? Έπρεπε να υπάρχει. Εσείς όμως προεκλογικά μας είχατε πει λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως θα σας πω. Και με το που γίνατε κυβέρνηση, μα δεν είχαμε... μοιράσατε και ένα δις. Ναι. Το θυμάστε αυτό? Και πάθανε κεφαλικό όλο το άλλο σε αγορές. Αυτό μοιράσατε. Το δεύτερο δόση που δώσανε. Την πρώτη δόση. Έχετε δίκιο, κυρία Λιβεράκη. Αυτό ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, υποδηλώνει το ότι ο Παπανδρέου δεν εγνώριζε την πραγματική κατάσταση. Ο Προβόπουλος, ο Προβόπουλος λέει ότι ενημέρωσε. Προβόπουλος. Και στον Καραμαλή. Ο Καραμαλής λέει επίσης ότι ενημέρωσε. Ένα λεπτό, κύριε Καρκιμάχη. Ο Καραμαλής λέει ότι την άνοιξη. Συγγνώμη, κύριε φίλε. Συγγνώμη, κύριε φίλε. Ο Καραμαλής λέει ότι την άνοιξη πριν από τις εκλογές. Το Φεβρουάριο. Τον κάλεσε, πήγε στο Μαξίμου. Τον κάλεσε, πήγε στο Μαξίμου. Του εξήγησε και βγήκε έξω και είπε εκλογές. Αυτό έγινε. Έτσι λέει ο Καραμαλής. Έλεγε ότι μας λένε ότι το έλλειμμα είναι 4%. Ο κύριος Σαμαράς τον Ιούνιο του 9 μίλαγε για έλλειμμα 4,5% και επέμενε και ότι η χώρα είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Και ο κύριος Προβόπουλος, ο γνωστός κύριος Προβόπουλος, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σήμερα. Γιατί? Για κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο της Πρώτων. Διότι, κυρία Βούλτεψη, Κατηγορούμενος 2 Μαρτίου του 10, οι ελεγκτές της Τραπέζης Ελλάδος του έλεγαν να μην δώσει την Πρώτον στον κύριο Λαυρετιάδη και στις 30 Μαρτίου έδωσε την τράπεζα. Αλλά εσείς θέλατε εκλογές, αυτό κακουργηματική απιστία. Και ο κύριος Προβόπουλος, τα ίδια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάνατε τότε. Ο κύριος Προβόπουλος, λοιπόν, στον κύριο Παπανδρέου του είπε ότι το έλλειμμα θα πλησιάσει διψήφιο, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Άρα λοιπόν είναι άλλο το 9 ή το 10% και άλλο το 16%. Στη Βουλή είμαστε παρακαλώ. Μαζί και εμείς και λέγαμε πόσο είναι το έλλειμμα. Και εγώ το έλεγα χωρίς να είμαι μέσα στα πράγματα. Όταν έχεις, γιατί λοιπόν, γινόταν πλαστογραφία και εσείς δικαιολογούσατε την κατάσταση για να κάνετε την εξουσία. Σας παρακαλώ, δεν σας διάκοψα. Το έλεγα, δεν το ακούγατε. Όχι, δεν το λέγατε. Τι λέτε τώρα, τι λέγατε τώρα. Και μας βγάζατε ότι είμαστε άνθρωποι των σπηλαίων, εκτός τόπου και χρόνου. Τη το θέμα λοιπόν, τα θέμα, λογιστικά, λοιπόν, δημοσιονομικά θέμα, τα λέγαμε, τις λογιστικές αλχημίες, λοιπόν, αυτά τα οποία γινόντουσαν επί δεκαετίες. Παρέλαβε λοιπόν μια εξέλιξη κατάσταση. Όμως, το πρέπει, να σταλεί, πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα. Ήξερε ότι είναι εξέλιξη κατάσταση. Με συμβολισμούς και περιεχόμενο. Ή έκανε ότι δεν μπορεί να την πληρώνουν οι αδύναμοι και ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν έλεος, κύριε να ρίχνουν ποιος την πλήρωσε. Το βάρος. Μισθούς και συντάξεις κόψατε. Να μην με διακόπτετε. Κάνατε 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Μα δεν την πληρώνουν οι αδύναμοι και το λέτε τώρα. Να μην με διακόπτετε. Δεν σας διακόπτω. Αλλά αφήστε να συνεχίσω και θα καταλάβετε. Τα στοιχεία του Γεωργίου τα υποστηρίζετε. Λοιπόν, στην ΕΣΤΑΤ. Ακούστε με. Όχι τα υποστηρίζετε τα στοιχεία του Γεωργίου. Ακούστε με. Το έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Δεν έχει παραπεμφθεί αυτό το θέμα. Ο Γεωργίου. Θα αποφασίσει. Ναι, ένα κόμμα. Όχι, ένα κόμμα. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και η προηγούμενη κυβέρνηση. Υπόδικο διοικητή ΕΣΤΑΤ. Λοιπόν, όταν μιλάω. Βεβαίως αυτά είναι αντιφατικά πράγματα. Όταν μιλάω. Όταν μιλάω. Θα δούμε πότε θα βγει το πόρισμα. Όταν μιλάω και λέω ότι δεν πρέπει να την πληρώνουν οι αδύναμοι και ότι εδώ πρέπει να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ουσίας απόψε. Γιατί ο κόσμος μας βλέπει και λέμε διάφορα, μόνο στην ουσία του προβλήματος δεν μιλάμε. Τι σημαίνει αυτό. Ακούει για μεταρρυθμίσεις. Τι βλέπει λοιπόν με τις μεταρρυθμίσεις. Ότι οι μεταρρυθμίσεις αφορούν μονίμως τη Μαρίδα. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να αφορούν τους ισχυρούς, που σύμφωνα με στοιχεία έγιναν πλουσιότεροι μες στην κρίση, τι γίνεται, είτε είναι εκτός μεταρρυθμίσεων, είτε εντός ευνοϊκών ρυθμίσεων. Έχει αποφασίσει το πολιτικό σύστημα να έχει πολιτική βούληση να συγκρουστεί συγκεκριμένα και όχι με οριστολογίες. Και γίνομαι συγκεκριμένο. Να ρωτήσω κάτι, θα γίνω δυσάρεστο. Να γίνεται. Δεν τα κάνατε αυτά με 40% προσέξτε, πλειοψηφία υπήρχε, από το λαό. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Υπήρχε ένα διάστημα που έπρεπε. Και θα τα κάνετε τώρα. Ναι, υπήρχε ένα διάστημα που έπρεπε. Υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο έπρεπε να ασχοληθούμε για το πώς δεν θα καταρρεύσει η χώρα. Από εκεί και μετά. Ποιο ψήφισε τον νόμο. Καταρρεύσατε τη χώρα. Ποιο ψήφισε. Σας παρακαλώ. Ξέρετε ποιος τι μου γράφουν εδώ. Καταρρεύσατε τη χώρα. Το πείτε, λέει, δεύτερη ευκαιρία το κόμμα. Ακούστε. Θα το πούμε το κόμμα της ειλικρίνειας, της αλήθειας και της σύγκρουσης. Α, φάγαμε πολύ. Λοιπόν, πρώτον, ποιο ψήφισε τον νόμο για το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Η κυβέρνηση Παπανδρέου. Ποιο ψήφισε τον νόμο για την άρση του απορρίτου των καταθέσεων. Ποιο το δρομολόγησε. Η κυβέρνηση Παπανδρέου. Γι' αυτό σταμάτησε. Τι σημαίνει το αυτό. Σας παρακαλώ. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Ανατράπηκε ο Παπανδρέου και δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Ποια είναι η διαφορά μας. Ποιες είναι οι διαφορές μας. Αυτές είναι. Ότι εμείς ζητάμε να εφαρμοστούν όλες εκείνες οι διαδικασίες οι οποίες βγάζουν στο φως τον πλούτο ο οποίος, τον πλούτο ο οποίος, θα σας πω και για τη λίστα Λαγκάρντ, τον πλούτο ο οποίος αναχαιτίζεται, υπονομεύεται, υποκλέπτεται, δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση πάει. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Η λίστα Λαγκάρντ, και θα συμφωνήσω μαζί σας, εμπεριέχεται στους 700.000 καταθέτες, οι οποίοι έβγαλαν τα λεφτά τους από το 2000 μέχρι το 2011 στο εξωτερικό, και έβγαλα 300 ολόκληρα δις. Ναι, αλλά ο Υπουργός Οικονομικών και εκπρόσωπος του Παπανδρέου για πολλά χρόνια πάει τώρα κατηγορούμενο. Έλεγε όμως ο κ. Παπακοσταντίνου ότι ευτυχώς που λειτουργούμε παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Γι' αυτό μπορούμε και κάνουμε κάποια πράγματα. Όμως αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν είναι ότι είναι. Δεν έχει ακόμα ελεγχθεί συστηματικά. Είχαμε φέρει πρόταση νόμου η οποία απορρίφθηκε. Την έφερα πάρα πολλές φορές στο Πολιτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε αποδεκτή. Για τον έλεγχο των εμβασμάτων του εξωτερικού 300 δις. Εάν γινόταν αυτός ο έλεγχος, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε σε βάθος τριετίας πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Που εσήμενε τι? Θα βάζαμε ανάχωμα στην αφέμαξη των εύκολων στόχων και των μονίμων θυμάτων της κρίσης. Σας παρακαλώ, είπα, ανατράπηκε. Τι ανατράπηκε? Ψήφισε τον νόμο. Είχατε δύο χρόνια εξουσία και δεν κάνατε τίποτα. Εξαντώσατε το φτωχό κόσμο και μετά διαλύσατε όλη τη χώρα. Σας παρακαλώ. Βάλατε τη χώρα στα μνημόνια και την Τρόικα. Λαϊλατίσατε μισθούς και συντάξεις. Ψηφίσατε μνημόνια. Είναι το δάνειο. Ψηφίσατε μνημόνια εν ερήμητον. Δάνεια τα οποία μας κάνανε θηλιά στο λαιμό. Δάνεια με θηλιά στο λαιμό. Σας παρακαλώ. Προκαλείτε μας τα βουλιά. Μη αυτοκριτική.
αυτοκριτική δεν κάνετε. Μία συγγνώμη δεν ζητάτε. Μία αυτοκριτική και μία συγγνώμη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μία αυτοκριτική και μία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Από την ώρα που σταθεροποιήθηκε το σύστημα. Σας παρακαλώ, κύριε. Αλλαγή πολιτικής. Σας παρακαλώ, κύριε Καχρημάκη. Η αλλαγή πολιτικής θέλει σύγκρουση με όλα εκείνα τα οποία παρεμπόδισαν και υπονόμευσαν. Μία αυτοκριτική και μία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Είχε συμφωνήσει με τον Στρόσκαρ πιο πριν, κύριε Καρχημάκη. Μα συζητάμε, κύριε Καρχημάκη. Έχει κάνει εγκλήματα. Με τι συζητάμε, κύριε Καρχημάκη. Όχι, δεν είναι θέμα, αλλά μην ακούμε και τώρα. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστηκε το φοβερό. Τον Ιούλιο του 2013 ψήφισε νόμο η κυβέρνηση και απάλλαξε για 9 ολόκληρα χρόνια τον έλεγχο, έδωσε ασυλία στους εμβασματούχους που έβγαλαν τα λεφτά τους έξω. Αυτό δεσμευόμαστε εδώ ότι αυτός ο νόμος θα επανέλθει και θα ελέγξει αναδρομικά τα εμβάσματα. Γιατί όταν μιλάμε για πλούτο και για έσοδα, εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Γι' αυτό πειράζομαι τους ανθρώπους. Γι' αυτό πειράχτηκα. Για να φέρουν τα λεφτά τους πίσω, δεν είναι για να τα πείσουν έξω. Θα υπάρξει. Τι λέτε όχι. Τώρα. Έλεγχος εάν φορολογήθηκαν. Αυτός σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται για να φέρουν υπό τον όρο ότι θα τα φέρουν πίσω. Έλεγχος, όχι. Εντάξει, εάν τώρα, υπάρχει πολιτική Καρχημάκη, βούληση, χρειάζεται έλεγχος εάν φορολογήθηκαν. Σας εξηγώ. Ψηφίσατε νόμο. Ο νόμος αυτός είναι για να φέρουν τα λεφτά πίσω, όχι για να τα αφήσουν. Ψηφίσατε νόμο που απαλλάξατε όλους αυτούς να μην ελεγχθούν. Τέτοιοι νόμοι γίνονται σε όλο τον κόσμο μόλις κυβερνήσει για να φέρουν τα λεφτά πίσω. Η πολιτική διαφορά με το σημερινό Πασόκ ποια είναι? Βάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα τη σύγκρουση με όλους αυτούς που υπονόμευσαν, αναχέτησαν και παρεμπόδισαν να υπάρξει νέος πλούτος στη χώρα. Που αυτή η κυβέρνηση παρεμποδίστηκε ο Παπανδρέου. Που αυτή η κυβέρνηση. Πώς παρεμποδίστηκε, κύριε Καρχημάκη? Παρεμποδίστηκε. Πρωθυπουργός ήταν με 45%. Ανατράπηκε. Και γιατί έμεινε με το κατήγγειλε τότε? Γιατί έμεινε σε αυτό το κόμμα μέχρι τώρα, μέχρι τις εκλογές? Ψήφισε παρόλα. Έπρεπε να υπάρχει μια σταθερότητα και έπρεπε να μην υπάρξει η διακινδύνευση της πορείας της χώρας. Μα αφού δεν συμφωνείτε με την πολιτική που ασκήθηκε, για ακούστε λίγο. Ακούστε ένα λεπτό. Ακούστε ένα λεπτό, εσείς ακούστε μια ερώτηση. Ένα λεπτό. Ο κύριος Παπανδρέου δεν συμφωνεί, όπως λέτε, για το νέο διακύβευμα του κόμματος, με όλη αυτή την πολιτική που ασκήθηκε. Τι τον εμπόδισε λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, της βουλευτικής του, να σηκωθεί και να φύγει? Και να σηκωθεί και να φύγει σαν κύριος. Ψηφίζετε τα πάντα, κύριε Χατζηδάκη. Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου πάντα παρόντες ψηφίζανε τα πάντα. Ο Παπανδρέου δεν θα έπαιζε στα ζάρια την πορεία της χώρας. Μα ποια ζάρια, αυτή συμφωνεί με την πολιτική, λέμε. Και λέτε ότι η Μαρίδα την πλήρωσε. Και έμεινε και ψήφιζε για να την πληρώνει η Μαρίδα, γεγονός το οποίο καταγγέλει τώρα. Η πλήρησα την φατικότητα. Δεν θα δημιουργούσε. Μην πα τρελάνετε, βραδιάτικα κανένα πρόβλημα στην προσπάθεια που έκανε η χώρα. Παρά το ότι σα λέω. Ανατράπηκε και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δεν μου απαντάτε στο ερώτημα, κύριε Καρχημάκη. Και ανατράπηκε. Είπατε ότι και την πλήρωσε ο λαός αυτή την πολιτική. Και αυτή την καταγγέλλεται σήμερα. Αυτή υπηρέτησε ο κύριος Παπανδρέου τα προηγούμενα χρόνια. Τελεία. Όχι. Αυτό. Κύριε. Πώς όχι. Κύριε. Αφού ψήφισε μέχρι προχτές. Κύριε Καρχημάκη, εσείς δεν είσαστε στη Βουλή. Μέχρι και πρόεδρο. Δεν είσαστε. Μέχρι πρόεδρο Δημοκρατία ψήφισε. Και ο κύριος άλλος, ο κύριος. Ούτε να πάμε σε εκλογές δεν ήθελε. Άλλος ο υποψήφιός σας και κάτι άλλο. Ψηφίζανε. Ούτε σε εκλογές δεν ήθελε να πάμε. Ήθελε να συνεχιστεί, να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης. Είναι ο πιο αδικημένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρω. Την άποψή μου λέω. Την άποψή μου λέω. Εγώ δεν έχω έτσι, να πω τίποτα. Και επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ και στον κύριο Λοβέρδο, υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο αναπτυξιακές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός και ουσιαστικός διάλογος για το πώς θα διεκπαιρεωθούν όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες και αυτές δημιουργούν νέο πλούτο και δημιουργούν συνθήκες σταθερότητας στους επενδυτές. Είναι ουσιαστική κάτε ερώτηση. Κάτε τη, ναι, κύριε Φιλή, σύντομα παρακαλώ. Στον κύριο Λοβέρδο και στον κύριο Καρχημάκη, που αποτελούν τους πόλους ενός ενιαίου κόμματος μέχρι σήμερα. Το κόμμα αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει 140 εκατομμύρια χρέη σε τράπεζες που είναι του ελληνικού δημοσίου μέτοχη η πλειοψηφία. Τώρα κατεβαίνουν σε εκλογές με άλλο αφημί. Και το ένα κόμμα και το άλλο. Διαγράφονται τα χρέη ή τα αναλαμβάνουν να τα πληρώσουν? Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα τόσα χρέη, αλλά είναι ακόμα ένα ενιαίο. Δεν διασπάστηκε σε δύο. Εδώ κατεβαίνουν δύο νέα κόμματα με δύο νέα αφημί.
τα 140 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει αυτό στο Πασόκ. Δεν υπάρχει. Τι εννοείται. Το Πασόκ έχει τη Δημοκρατική Παράταξη. Αφήστε τώρα. Αφήστε τώρα, δούμε γιατί λέει ποιο θα είναι. Σα το λέω εγώ τώρα και το έχουμε συζητήσει και 12 φορέ. Ένα λεπτό. Πασόκ είναι. Πασόκ είναι. Δηλαδή παίρνει τώρα τα χρέη πάνω σα. Τώρα, εάν θα πρέπει να διαιρέσουμε τα. Όχι, όχι, όχι τέτοια πράγματα. Κύριε Λοβέρδο, όχι, όχι. Όχι τέτοια μικροαπατεωνία μεταξύ μα. Τα χρέη το Πασόκ. Τα χρέη το Πασόκ τα λαμβάνει. Τα αναλαμβάνει το Πασόκ. Σου λέω, ναι. Τα 140 εκατομμύρια. Λες πολύ βαριές λέξεις. Τα 140 εκατομμύρια. Πόσα χρωστάμε, βρε παιδί μου. Πόσα χρωστάμε. 140 είναι. Την εκπομπή, το έχω πει 10 140 εκατομμύρια είναι. Τα χρωστάμε. Όσα είναι. Όσα είναι. Σε περίπτωση που δεν πήγε. Όχι, συγγνώμη, κύριε Λαβέρδο. Σε περίπτωση που δεν πήγε το Πασόκ. Ένα αποθετικό. Όλα αυτά. Ακόμα είναι. Όλα αυτά είναι. Σε περίπτωση του Πασόκ δεν πήγε. Δεν είναι για να έχει υποχρεώσει. Αν δεν πει στη Βουλή, πώ θα πληρωθούν τα λεφτά. Το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει. Πάρα πολύ βαριά και συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ελπίζω οι τραπεζίτες να αναλάβουν τα νόμιμα μέτρα, να προνοήσουν με τα νόμιμα μέτρα για να μην χάσει, για να μην χάσει ο ελληνικός λαός 140 εκατομμύρια από υποδιάλυση πολιτικά κόμματα. Και προχωράμε. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε και το λόγο θα έχουν οι πολίτες. Μια πρόταση στο κρίσιμο θέμα. Παρακαλώ. Μια πρόταση. Παρακαλώ. Όλοι οι βουλευτές και υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων 10 χρόνων, 20 χρόνων, ανεξάρτητα που είναι σήμερα, να πληρώσουν. Από ένα 500 αρικάκι, άμα δώσουν και ο Άκης. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Να πάρουν μέτρα. Αυτές τις γιορτές, το 14-7-84, σας εύχεται υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό το Σάββατο με την αγορά. Bob Dylan. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σημαντικότερου σύγχρονου τραγουδοποιού. Το Σάββατο, η Κασιτίνα και με τα 3 CD. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Έντεκα. Οκτώ. 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 Για ονομαστικό κατάλογο, για όλα τα σταθερά και κινητά. 11, 8, 8, 8. Παρόλε, παρόλε. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Best of France. Τα ωραιότερα γαλλικά τραγούδια όλων των εποχών. Την Κυριακή η Κασετίνα και με τα 3 CD. Μαζί, πλέκομαι τις βελόνες. Το πληρέστερο ελληνικό βιβλίο για το πλέξιμο με την υπογραφή της Μαρίας Ντάβου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας.
Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά. Bob Dylan. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σημαντικότερου σύγχρονου τραγουδοποιού. Το Σάββατο, η Κασετίνα και με τα 3 CD. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Έντεκα. Οκτώ. 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 Για ονομαστικό κατάλογο, για όλα τα σταθερά και κινητά. 11, 8, 8, 8.